δύο ερωτήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι η αυτοάνωση πατήτηδα σε ένα ίσως 50% των περιπτώσεων σχετίζεται με ένα άλλο ένα νόσημα με αυτοάνωσο στίγμα. Είτε είναι θυροειδίτιδα αυτή, είτε είναι νόσος του Κρόν, είτε είναι κλασική αυτοάνωση νόσος. Και σε ένα άλλο 50% περίπου δεν ξέρουμε. Ναι. Στα νοσήματα ρευματικά, όπως ο λύκος ή το ζέγκρεν ή οτιδήποτε από αυτά, τα κλασικά ρευματικά νοσήματα, είναι συχνά η αυτοάνωση, η πατήτιδα, κυρίαρχο πρόβλημα ή είναι συνήθως ένα δευτερεύον εν μέσω του γενικότερου αυτοάνωσης θύελας που έχουν αυτοί οι ασθενείς? Ναι, δεν είναι αρκετά συχνό. Γενικά η νόσος δεν είναι αρκετά συχνή, αλλά είδαμε και τον επιπολασμό, αλλά σε αυτούς το 50% μάλλον θα έχουν και κάποιο άλλο αυτοάνωσο. Από αυτά τα αυτοάνωσα που είδαμε, το πιο συχνό είναι η θυροειδίτιδα. Αλλά γενικά η νόσος δεν είναι συχνή έτσι κι αλλιώς. Και ένα δεύτερο ερώτημα, η νόσος, η βλάβη του ύπατος που σχετίζεται με ορισμένα φάρμακα, ντύλι, ας πούμε νητροφουραντοίνη, μιμείται πάρα πολύ την αυτοάνωση πατήτητα. Τι θα κάνατε σε βλάβη από νητροφουραντοίνη? Θα δίνατε κορτιζόνη ή αρκεί η διακοπή του φαρμάκου? Όπως είπαμε και στη διαφάνεια, εκείνη τη στιγμή που έχουμε την πιθανή υποτοτοξικότητα, δεν ξέρουμε από κάτω τι μηχανισμός, τι γίνεται. Σίγουρα διακόπτουμε το φάρμακο, αλλά αυτό που ουσιαστικά προτείνει και η εταιρεία μελέτης ύπατος είναι η άμεση χορήγηση κορτικοστεροειδών, γιατί βλέπουμε μια άμεση ανταπόκριση εντός 2 εβδομάδων όταν είναι μια απλή υπατοτοξικότητα. Και φυσικά παρακολουθούμε τον ασθενή για να δούμε για τυχόν υποτροπές. Τώρα, φυσικά μπορούμε να σταματήσουμε το φάρμακο, να δούμε για λίγες μέρες την ανταπόκριση, αλλά όταν έχουμε οξία ή πατήτιδα, αυτό που προτείνει η εταιρεία είναι ουσιαστικά να δώσουμε κορτικοστεροειδή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για την πόρη σας και είναι ένα δύσκολο θέμα για αυτοάνωση πατήτιδα. Και τα έδωσε στα στοιχεία όσο μπορούσες πιο περιληπτικά και για να μπορούν να τα καταλάβουν και οι μη υπατολόγοι. Θα πω κάτι, μια ερώτηση που βασικά έρχεται από αυτό που είπε και πριν ο Αντώνης. Δεν είναι τόσο συχνά όντως να έχει ο άλλος λύκο, να έχει ζέγκρ, να έχει αυτοάνωση θυροειδίτιδα, είναι συχνό να συνυπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο συχνά. Όμως τι γίνεται? Έχει συχνά αυτές τα νοσήματα αυτά έχουν αντιπυρηνικά θετικά. Μας έρχονται λοιπόν στο υπατολικό ιατρείο, είτε από μόνοι τους οι ασθενείς, είτε επειδή τους έχουν καθοδηγήσει οι γιατροί τους ή ρευματολόγοι ή άλλοι, και λένε έχεις αντιπυρηνικά θετικά, μήπως έχεις και αυτοάνωση πατήτιδα. Και ρωτάω, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή σου έχει ο άλλος θυροειδίτιδα, άμα του κάνεις αντιπυρηνικά, δεν θυμάμαι σε τι ποσοστό, είναι θετικά. Και έρχεται λοιπόν στο ιατρείο και σου λέει, και πανικοβλημένος, έχω αυτοάνωση υπατήτιδα. Το οποίο στηρίζεται σε αυξημένη υπατικά, ενώ το λέει γιατί έχει. Γιατί έχει αντιπυρηνικά θετικά. Γιατί έχει αντιπυρηνικά θετικά. Σίγουρα πρέπει να στείλουμε έναν έλεγχο, να δούμε μια βιοχημία, να δούμε αν έχει αυξημένη υπατικά. Μπορούμε να στείλουμε και νοσοσφαιρίνες. Τώρα, αν τα υπατικά του είναι φυσιολογικά, μόνο για αναθετικά και για μια θυροειδίτιδα Χασιμότο, εντάξει, θα κάνουμε βιοψία ύπατος φυσικά. Πρέπει να δούμε και ένα βιοχημικό προφίλ που να ταιριάζει με νόση στο ύπαρ. Δηλαδή, αν είναι τελείως φυσιολογικά τα υπατικά, το πολύ πολύ να κάνουμε και έναν υπέρηχο fibroscan. Πολύ ωραία. Ναι, αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι τα αντιπυρηνικά, δεν κυνηγάμε τα αντιπυρηνικά, τα θετικά μπορεί να είναι σε διάφορες παράδειγμα, πρέπει να έχει και βιοχημεία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να έχει ύφεση εκείνη τη στιγμή, να έχει φυσιολογική βιοχημεία και από κάτω να είναι κυρωτικό. Στην υπατολογία, όταν διερευνούμε η υπατική βιοχημεία, δεν είναι ποτέ μία εξέταση μόνο. Θα τη δούμε για 6 μήνες, ένα χρόνο, ένα 3, ένα 6 μήνες, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Και τώρα βέβαια έχουμε και το φάμπρος, κανένας ασθενής ο οποίος δεν έχει ίνωση, δεν χρειάζεται να ανησυχεί καθόλου, δεν μπαίνει διάγνωση της αυτοάνωσης της πατήτιδας, μόνο με τα αντιπυρηνικά. Τώρα να κάνω κάποια σχόλια, αυτό ήταν το πρώτο.
Και πάνω σε αυτό να πω ότι είναι από τις ελάχιστες ενδείξεις σήμερα που απαιτείται βιοψία ύπατος. Όταν εγώ έκανα ειδικότητα, βιοψία ύπατος είχαν όλοι οι παθολογικοί ασθενείς, όπως έχουν όλοι οι αιματολογικοί οστεομυελική βιοψία. Λοιπόν, είτε είχαν υπατήτηδες, όλοι είχαν βιοψία. Τώρα ελάχιστοι χρειάζονται βιοψία. Από τις ελάχιστες κατηγορίες είναι η αυτοάνωση υπατήτηδα. Ένα να επισημάνω. Το άλλο σχόλιο είναι ότι είναι ένας μίμος και πρέπει να διερευνάται σε κάθε υπατολογικό κλινικό σύνδρομο. Οξία υπατήτηδα, χρόνια υπατήτηδα, οξία υπατική ανεπάρκεια, οξία επιχρονίας, όλα μπαίνει και η αυτοάνωση υπατήτηδα. Όταν έχει, ας πούμε, και τα δύσκολα κλινικά, μπαίνει στο νοσοκομείο οξία εκτερική υπατήτηδα, 15 χολεριθρίνη, 500.000 τρασαμινάσεις, δεν έχει, πρέπει να στείλουμε α, β, και έψιλον, και σε, ξαναλέω και έψιλον, όταν δεν έχει αυτά και δεν έχει φάρμακα, θα πρέπει να σκεφτούμε την αυτοάνωση υπατήτηδα, την οξία που μπορεί να μην έχει ούτε ανεβασμένες γάμα σφαιρίνες, ούτε αντιπυρηνικά θετικά. Και να μην φοβόμαστε να βάλουμε αμέσως κορτιζόνη, και ακόμα και 2 εβδομάδες να καθυστερήσουμε τη βιοψία, θα μείνουν οι βλάβες, δεν χάσουμε τις βλάβες. Δηλαδή, αν όμως κάνει υπατική ανεπάρκεια η αυτοάνωση υπατήτηδα, δεν την γλιτώνει. Θέλει μεταμόσχευση. Δεν γυρνάς πίσω το σύνδρομο. Άρα λοιπόν, αν φύγουν τα κλασικά αίτια και υποψιαστούμε την οξία εκτερική, είπατε, την αυτοάνωση, μην διστάσουμε να βάλουμε κορτιζόνη. Βέβαια, χρειάζεται και βιοψία. Χρειάζεται και βιοψία για να τεκμηνώσουμε τη διάγνωση. Τα είπε πολύ ωραία, γιατί είναι μεγάλο θέμα οι φαρμακοεπαγόμενοι. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είτε θα κάνουν από μόνα τους φαρμακευτική τοξικότητα μέσω νοσολογικού μηχανισμού, δεν εννοούμε αυτό αυτοάνωση υπατήτηδα, είτε θα κάνουν αυτοάνωση, κλασική αυτοάνωση, θα κάνουν trigger στην αυτοάνωση υπατήτηδα. Το θέμα είναι πότε δίνουμε κορτιζόνη σε αυτούς. Καταρχάς μας βοηθάει, και έχω να το συστήσω όποιος δεν τον γνωρίζει, εκεί που απευθυνόμαστε όλοι, ένα site, το λεγόμενο Liver Tox. Μπαίνουμε εκεί και κοιτάμε για κάθε φάρμακο τι μηχανισμούς βλάβης κάνει. Αν υπάρχει πιθανότητα, αν τώρα είναι οξία εκτερική υπατήτηδα και έχει και νοσολογικό μηχανισμό, είναι βαριά υπατήτηδα, θα δώσουμε κορτιζόνη. Σε 2 εβδομάδες, αν πάει καλά, με τον α, άμα κάνουμε βιοψία, δεν διακρίνουμε αν είναι αυτοάνωση ή όχι, μόνο αν έχει κύρωση από κάτω. Δηλαδή, το φάρμακο δεν μπορεί να έχει κάνει κύρωση. Αν έχει κύρωση ή έχει προχωρημένη ίνωση κύρωση, θεωρούμε ότι είναι αυτοάνωση. Αλλά δεν την κάνουμε. Κάνουμε την κορτιζόνη σε 15 μέρες, θα έχει βελτιωθεί αν είναι ανοσολογικής αρχής, και σε 2-3 μήνες την κόβουμε. Αν φουντώσει είναι αυτοάνωση. Αν δεν φουντώσει, τελειώνει εκεί το ζήτημα. Ήταν φαρμακευτική τοξικότητα από ανοσολογικό μηχανισμό. Ένα που πρέπει επίσης να πω είναι σε μικρές ηλικίες, είναι φοβερός μίμος της Wilson. Και δεν ξέρουμε τι είναι, θέλει δουλειά. Μπορεί να είναι Wilson και να μοιάζει με αυτοάνωση υπατήτητα. Να ταιριάζει με όλα με αυτοάνωση και να είναι Wilson. Να δίνουμε κορτιζόνες και να είναι Wilson. Σε νέες ηλικίες, 25 και τα λοιπά, 30. Οι γάμα σφαιρίνες, χαρακτηριστικά είναι IgG. Όταν έχουμε IgA, αυτό είναι υπέρ του νοσήματος που είπα εγώ πριν, σε κυρωτικό στάδιο, ή της αλκοολικής υπατοπάθειας. Τελευταίο, να πω ότι λέμε, τα είπε πολύ ωραία η Ελεάνα, για τις διακοπές. Στην πράξη, κανένας υπατολόγος δεν κάνει διακοπή στην αυτοάνωση υπατήτηδα. Κανένας. Για να κάνει διακοπή των φαρμάκων, θα πρέπει να υπάρχει λόγος που δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την νοσοκατασταλτική θεραπεία. Δυσανεξία, επιπλοκές, να θέλει να φοβάται να πάρει στην εγκυμοσύνη κάποιος την αζαθιοπρίνη, τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πριν την αυτοάνωση, πολύ συχνά δεν μπορούν να μείνουν έγκες. Με το που παίρνουν τη θεραπεία, κάνουν, πραγματοποιείται εγκυμοσύνη και δεν την περιμένουν. Λοιπόν, γιατί βελτιώνεται το ύπαρ και βελτιώνεται όλη η κατάσταση και μένουν έγκες. Εκεί δεν πρέπει, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διακόπτουμε ένα αζαθιοπρίνη. Αυτό θεωρούμε. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα. Το θέμα είναι ότι η ίδια εγκυμοσύνη κάνει μια νοσοκαταστολή, αλλά φουντώνει στο τέλος και μετά την εκεί θέλουμε προσοχή. Νομίζω είπα και εγώ πολλά, αλλά διάλεξα κάποια έτσι τα οποία δεν τα πολύ λέμε και δεν τα λέμε στα συνέδρια και δεν είναι κάποια έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Καμπρέλα. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Παπαδημητρόπουλο. Ερωτήσεις αν υπάρχουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας.
Ελπίζω οι διαδικτυακές αυτές ομιλίες να προσπαθούν να προσεγγίσουν το αποτέλεσμα των φυσικών ομιλιών. Ευχαριστώ.